ενημέρωση από μένα για το τι θέματα έθεσε ο Λαφαζάνης στον Τσίπρα. Εγώ δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι ετέθη αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Σακελαρίδης προανήγγειλε εδώ από τον Sky στον κύριο Χατζή, σχεδόν το προανήγγειλε, πως το βράδυ θα έχουμε το όνομα, έτσι. Ναι. Μα γι' αυτό πήγε και η Νέρη, έτσι. Πήγαν οι κάμερες εκεί. Δεν διαφωνώ με αυτό. Λέω ότι δεν είμαι απολύτως βέβαιος για το τι δουλειά πήγε να κάνει ο Λαφαζάνης στον Τσίπρα, αλλά αφού το ξέρει ο συνάδελφος, υποθέτω έχει καλύτερες πληροφορίες από μένα για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί είναι γνωστά. Το όνομα του κύριου Αβραμόπουλου ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε ιδιαίτερες αντιδράσεις και στο χώρο τον δικό μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ήμασταν ευτυχισμένοι με μια Προεδρία Αβραμόπουλου. Από την άλλη, το ενδεχόμενο ενός επιτρόπου ο οποίος να προέρχεται από τον δικό μας χώρο επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, στο τραπέζι δεν είναι μόνο αυτό το όνομα, υπάρχουν και άλλα ονόματα. Όπως. Πρώτα απ' όλα, ακούσαμε ότι ο κύριος Καμένος είπε το όνομα της κυρίας Μπακογιάννη. Έχει πέσει επίσης το όνομα της κυρίας. Φαίνεται πως το διαψεύδει μέσω Twitter. Ναι, εγώ νομίζω ότι ακούστηκε το όνομα αυτό. Έχει ακουστεί επίσης το όνομα της κυρίας Γιαννάκου, έχει ακουστεί το όνομα του Μανώλη του Δρετάκη, έχουν ακουστεί ορισμένα ονόματα. Μία από τις ιδιαιτερότητες, και σε αυτό θέλω να επιμείνω, όταν λέμε επαναφορά της δημοκρατίας, αυτό είναι ολική επαναφορά της δημοκρατίας. Δηλαδή, όπως λέμε, επαναφέρουμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση, δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Δηλαδή, ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός διαβουλεύεται, συζητάει με τα όργανα, βάζει θέματα σε ψηφοφορία, θα συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο κτλ. Αύριο στις 4 η ώρα, λοιπόν, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι κατά τις 5 η ώρα θα ξέρουμε οριστικά ποια θα είναι η πρόταση. Για να λήξει και αυτό το θρίλερ, έτσι. Επειδή περάσαμε.